Σε αυτό το τηλέφωνο υπάρχουν σχεδόν 100 εκατομμύρια τρανζίστορα, ενώ σε αυτό τον υπολογιστή υπάρχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Τα τρανζίστορ βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, ακόμα και στα ταμαγκότσι. Όμως, πώς ακριβώς λειτουργεί ένα τρανζίστορ? Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι απίστευτα απλή. Λειτουργεί όπως αυτός ο διακόπτης, με την έννοια ότι ελέγχει τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, μπορεί να είναι ανοιχτός, ας θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η κατάσταση 0, ή μπορεί να είναι κλειστός, ας την πούμε αυτή κατάσταση 1. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο αποθηκεύονται και επεξεργάζονται όλες μας οι πληροφορίες, με μηδενικά και άσους, δηλαδή διαδικά ψηφία που αναπαριστάνονται από την ύπαρξη ή μη ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αντίθεση όμως με ένα κοινό διακόπτη, ένα τρανζίστορ δεν έχει κινούμενα μέρη και ούτε απαιτεί κάποιο ανθρώπινο χέρι για να τον κάνει να λειτουργήσει. Λειτουργεί με ρεύμα. Επιπρόσθετα, μπορεί να ανοιγοκλίνει με απίστευτες ταχύτητες και το σημαντικότερο, είναι μικροσκοπικός. Και όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία των ημιαγωγών. Το καθαρό πυρίτιο είναι ένας ημιαγωγός, δηλαδή επιτρέπει τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος καλύτερα σε σχέση με ένα μονωτή, αλλά όχι στα επίπεδα ενός καλού αγωγού όπως είναι τα μέταλλα. Αυτό οφείλεται στα 4 ελεύθερα ηλεκτρόνια της εξωτερικής τριβάδας του ατόμου του πυρητίου που του επιτρέπουν να δημιουργήσει δεσμούς με 4 γειτονικά του άτομα, φτιάχνοντας έτσι ένα τετράεδρο κρύσταλλο. Και εξαιτίας αυτού, πολύ λίγα ηλεκτρόνια έχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να σπάσουν τους δεσμούς τους και να ταξιδέψουν μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα. Έχοντας λοιπόν ένα πολύ μικρό αριθμό ενεργών φορτίων, κάνει το πυρίτιο να είναι ένας ημιαγωγός. Από μόνο του αυτό δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, χωρίς το κρυφό όπλο των ημιαγωγών, την πρόσμιξη, δηλαδή την προσθήκη ξένων ουσιών με σκοπό τη βελτίωση κάποιων ιδιοτήτων. Υπάρχουν δύο τύποι πρόσμιξης, ο τύπος N και ο τύπος P. Για να φτιαχτεί ένας ημιαγωγός τύπου N, προστίθεται στο καθαρό πυρίτιο μια μικρή ποσότητα ενός άλλου στοιχείου με 5 ελεύθερα ηλεκτρόνια, όπως ο φόσφορος για παράδειγμα, που μοιάζει πολύ με το πυρίτιο, έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί μέσα στο κρυσταλλικό του πλέγμα. Επειδή όμως έχει ένα παραπάνω ηλεκτρόνιο, υπάρχουν περισσότερα ενεργά φορτία, με αποτέλεσμα ο ημιαγωγός να επιτρέπει μεγαλύτερη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Για να φτιαχτεί ένας ημιαγωγός τύπου P, γίνεται πρόσμιξη του πυρητίου με ένα στοιχείο που έχει μόνο 3 ελεύθερα ηλεκτρόνια, όπως το βόριο για παράδειγμα. Μια τέτοια πρόσμιξη δημιουργεί οπές μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα, δηλαδή θέσεις όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και σε αυτή την περίπτωση όμως αυξάνεται η αγωγημότητα, καθώς οι ηλεκτρόνια μπορούν να μετακινηθούν και να κλείσουν αυτές τις οπές. Για πρακτικούς λόγους, επειδή οι οπές είναι πολύ λιγότερες από τα ηλεκτρόνια, στην περίπτωση των ημιαγωγών τύπου P, λέμε ότι οι οπές μετακινούνται και εφόσον οι οπές δηλώνουν έλλειψη ηλεκτρονίων, ουσιαστικά ενεργούν ως θετικά φορτία. Με άλλα λόγια, στους ημιαγωγούς τύπου N μετακινούνται τα αρνητικά ηλεκτρόνια, ενώ στους ημιαγωγούς τύπου P μετακινούνται οι θετικές οπές. Και στις δύο περιπτώσεις όμως έχουμε ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα τρανζίστορ κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας και τους δύο αυτούς τύπους. Ένας συνηθισμένος τρόπος κατασκευής είναι μια διάταξη που έχει τύπου N στα δύο άκρα και τύπου P στη μέση. Όπως στο διακόπτη, έτσι και στα τρανζίστορ υπάρχουν δύο αγωγοί, ένα σε κάθε άκρο που ονομάζεται πηγή και απαγωγός. Αλλά σε αντίθεση με το μηχανικό βραχίωνα του διακόπτη, στο τρανζίστορ υπάρχει ένας τρίτος ηλεκτρικός αγωγός που ονομάζεται πύλη και είναι μονωμένος από τον ημιαγωγό μέσω ενός λεπτού στρώματος διοξιδίου του πυρητίου. Μόλις κατασκευαστεί το τρανζίστορ, οι δύο τύποι δεν περιορίζονται στο χώρο τους. Τα περίσχια ηλεκτρόνια του τύπου N μετακινούνται στον τύπο P για να γεμίσουν τις διαθέσιμες οπές. Αυτό δημιουργεί ένα στρώμα απογύμνωσης ή φραγής όπως λέγεται. Όμως, τι ακριβώς φράζεται? Η μετακίνηση φορτίου. Δεν υπάρχουν άλλα ελεύθερα ηλεκτρόνια στον τύπο N και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι γέμισαν όλες τις διαθέσιμες οπές του τύπου P. Με αυτόν τον τρόπο, ο τύπος P γίνεται αρνητικός εξαιτίας των επιπρόσθετων ηλεκτρονίων που έχει δεχτεί, τα οποία στη συνέχεια αποθούν τυχόν νέα ηλεκτρόνια που προσπαθούν να έρθουν από τον τύπο N. Έτσι,
Το στρώμα απογύμνωσης ουσιαστικά ενεργεί ως φράχτης που δεν επιτρέπει τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Το τρανζίστορ είναι τώρα στην κατάσταση 0. Μοιάζει σαν έναν ανοιχτό διακόπτη. Για να αλλάξει κατάσταση, πρέπει να εφαρμοστεί στην πύλη μία μικρή τάση. Αυτή η τάση ελκύει τα ηλεκτρόνια, βοηθώντας τα να υπερνικήσουν το στρώμα απογύμνωσης. Στην πράξη, αποθεί το στρώμα απογύμνωσης, επιτρέποντας τα ηλεκτρόνια να αραίουν ελεύθερα, δημιουργώντας μια μορφή αγώγημου καναλιού. Το τρανζίστορ είναι τώρα στην κατάσταση 1, σαν ένας κλειστός διακόπτης. Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς πως εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητες ενός κρυστάλλου, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διακόπτη που δεν έχει κινητά μέρη, μπορεί να ανοιγοκλίνει εξαιρετικά γρήγορα χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης και είναι και πολύ μικρό σε μέγεθος, μόλις 22 νανόμετρα, δηλαδή έχει πλάτος γύρω στα 50 άτομα πυρητίου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.